εξωστικά συνεργεία να σύρουν ζωντανό τον μόλις 7 μηνών Πασκουάλ επεγκλωβίστηκε επί ώρες τα χαλάσματα του σπιτιού που κατέρευσε όταν ο σεισμός έπληξε την Ίσκια. Μόλις ακούν το μωρό να κλαίει, ξεσπούν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με την έγκυο μητέρα του και ο πατέρας της οικογένειας έχει διασωθεί. Τρομαγμένοι κάτοικοι και τουρίστες πέρασαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, ενώ πάνω από 1000 τουρίστες αναχώρησαν ήδη από το λιμάνι της Νάπολης. Ο σεισμός των 4 Ρίχτερ με χαμηλό εστιακό βάθος στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Πάνω από 2.500 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μετά από ηρωικές προσπάθειες που διήρκησαν 16 ώρες, οι διασώστες απεγκλώβησαν και τα δύο μεγαλύτερα αδελφάκια του Πασκουάλε, τον Ματίας και τον Τσίρο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και πλέον ολόκληρη η οικογένεια είναι και πάλι ενωμένη και εκτός κινδύνου.